Κύριε Ανδρέου, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κυριακό. Πώς έχετε φτάσει, ήταν μετά από καταγγελίες γονέων στη σύλληψη του καθηγητή, σωστά? Ναι, η αρχική καταγγελία έγινε από συγκεκριμένο γονέα ενός παιδιού, όπου στη βάση αυτής της καταγγελίας που έγινε προχθές, προχωρήσαμε χθες στη σύλληψη ενός προσώπου στις 8 το πρωί. Στη συνέχεια έγιναν κάποιες έρευνες, σε πάση περιπτώσει, στην οικία του και στα υποστατικά του, αλλά και στο όχημα του. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κάποια τεκμήρια, όπως κάποιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληρή δίσκη, ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία αυτή τη στιγμή υποβάλλονται σε δικαστική εξέταση. Ακολούθως οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, όπου έχει εξασφαλιστεί διάταγμα προσωποκράτησης εναντίον του για περίοδο 8 ημερών. Για πόσες διαφορετικές περιπτώσεις μιλάμε? Ναι, να πούμε ότι η καταγγελία, όπως έχουμε πει, έχει γίνει από ένα πρόσωπο. Στη συνέχεια και μετά τη σύλληψη του, αυτή τη στιγμή διερευνούμε άλλες 4 περιπτώσεις, δηλαδή στο σύνολο τους 5 μέχρι αυτή τη στιγμή. Όμως, όπως έχω πει, εκκρεμούν ακόμα και οι δικαστικές εξετάσεις στα τεκμήρια τα οποία έχουν παραλυφθεί, που ενδεχομένως και από εκεί να προκύψει και κάτι άλλο. Μετά τη δημοσιοποίηση, προκύψουν και άλλες καταγγελίες, λέτε? Ναι, σίγουρα. Εμείς ο λόγος, σίγουρα τέτοιες υποθέσεις δεν τις δημοσιοποιούμε, αλλά ο λόγος που το κάναμε είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Αν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ενδεχομένως γνωρίζει ή είναι θύμα του συγκεκριμένου προσώπου, να προχωρήσει η καταγγελία. Και όπως έχουμε πάρα πολλές φορές, αυτού του είδους οι καταγγελίες θα πρέπει να γίνονται άμεσα, να μην καθυστερούν, εφόσον όταν καθυστερούν παραλαμβάνονται τα δικήματα που γίνονται ακόμα πιο σοβαρά. Να πούμε ότι, όπως έχουμε πει, η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης αυτή τη στιγμή, για να δούμε ακριβώς τι προκύπτει και ποια αδικήματα ενδεχομένως προκύπτουν. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή διερευνούνται αδικήματα εναντίον του και ως ύποπτο συλλήφθηκε το συγκεκριμένο πρόσωπο για κατοχή ή απόκτηση παιδικής πορνογραφίας, απόπειρα άγρας παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς, σεξουαλική κακοποίηση παιδιού, παρενοχλητική παρακολούθηση και άλλα παρόμοια φύσεως αδικήματα. Ήταν, δηλαδή, έστελε μηνύματα με αυτά, με τα παιδιά που είχε τους προηγούμενους μήνες μάθημα και συμμετοχή στο συγκεκριμένο σχέδιο, σωστά? Ναι, η καταγγελία η αρχική ήταν ότι φαίνεται ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο έστελνε συνομιλίες, υπήρξε συνομιλίες μέσω τηλεφώνου, γραπτά μηνύματα σεξουαλικού χαρακτήρα και υπήρχε, όπως έχω πει, άγρα ανήλικου. Στη βάση αυτών των δεδομένων, προχωρούμε στη διερεύνηση. Όμως, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί από τη μια υπόθεση διερευνάται και από την άλλη, αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για μια πολύ ευαισθητή υπόθεση, στην οποία δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες.